Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σπύρο Σταυρούλια κοντά μα, φοροτεχνικό. Καλώ το Σπύρο μα. Πάμε στο βίντεο wall εδώ για να δούμε τι έρχεται από Δευτέρα, Σπύρο. Από Δευτέρα έχουμε αφημί στα ανήλικα τέκνα. Αφημί στα ανήλικα τέκνα. Περίμενε, ρε φίλε, τώρα. Και μόνο ο τίτλος. Συγγνώμη δηλαδή. Εσείς οι λογιστές, πού θα το πάτε, ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δεν κάναμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν κάνατε τίποτα. Γίνονται όλα αυτόματα, Γιώργο. Α, σου φέρω πελάτη σαν την κόρη μου. Δώσε μας πληροφορίες. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια. Από Δευτέρα, 3 του μηνός, 350.000 ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα θα αποκτήσουν αφημί αυτόματα. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης επικοινωνεί πλέον με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης. Έχουν ανταλλάξει στοιχεία, έχουν βρει όλα τα ανήλικα παιδιά όλα τα 12 από 12 ετών και πάνω και θα τους δώσουν πλέον αυτόματα αφημί. Ωραία. Δεν θα γίνει δηλαδή η κόρη μου από εκεί που θα με ρωτάει και θα μου λέει δώσ' μου τους κωδικούς του Wi-Fi, θα μου λέει δώσ' μου τους κωδικούς του τάξης. Τους κωδικούς του τάξης. Καλά πάμε. Καλά το πάτε. Θα αντλήσουν στοιχεία από την φορολογική δήλωση του 2022, θα εκδοθεί αυτόματα ο αφημί. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν και οι δύο γονείς με email, αρκεί να έχουν δηλώσει το δικό τους email επικοινωνίας στην ΑΔΕ. Οι περισσότεροι γονείς δεν δηλώνουν αφημί και εμείς οι λογιστές βάζουμε κάποιο δεν δηλώνουν email. Δεν δηλώνουν email και εμείς οι λογιστές δηλώνουμε κάποιο email δικό μας. Συνήθως κρατάμε εμείς την αλληλογραφία και την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάποια ενέργεια. Τίποτα. Θα είναι no reply το mail το οποίο θα πάρουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Θα έρθει ένα email που θα μας ενημερώσει ότι πλέον το παιδί σας έχει πάρει αφημί, θα πάει και στους δύο γονείς. Ναι. Θα υπάρχει ο αριθμός. Και πού θα χρησιμεύει αυτό, μπορείς να μου πεις. Γιατί ένα 12χρονο πρέπει είναι να είναι σημαντικό. Θα προσθεθεί στη φορολογική δήλωση πλέον και το αφημί δίπλα και θα μπορεί πολύ πιο εύκολα ο μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός να διαπιστώνει ποιοι έχουν ανήλικα παιδιά, σε ποιες ηλικίες, πόσα παιδιά για να μπορέσουν να δίνουν τα αντίστοιχα επιδόματα ή όποιες φοροαπαλλαγές ή οτιδήποτε. Άρα, κοινωνικό επίδομα δικαιούται. Θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 12ο έτος στις ηλικίες του παιδιού. Αυτή τη στιγμή ναι, σκοπός όμως του Υπουργείου είναι στο άμεσο μέλλον να πάρουν αφημί όλα τα παιδάκια από το πρώτο έτος ηλικίας τους. Το θέλουν να ταυτοποιήσουν ακριβώς τη διαδικασία. Άρα, για να μην ξέρουν τα ζευγάρια ίσως πόσα παιδιά και τι ηλικίες. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό για τα επιδόματα, αυτό το οποίο ήρθε. Εσύ το βλέπεις σαν αφημί. Εσύ το βλέπεις σαν αφημί. Ο Γιώργος το βλέπει σαν φακέλωμα. Το σύστημα. Όχι. πέρα από την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας. Το σύστημα καταλαβαίνω ότι θα βλέπει ένα νούμερο, ένα κωδικό, ο οποίος θα αντιστοιχεί σε ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά. Σωστά. Και σε κάποια από τα επιδόματα του κράτους επιδοτείται. Να πούμε ότι το αφημί του παιδιού θα σχετίζεται με το γονέα, οπότε θα δημιουργείται η σχέση και θα γνωρίζουν όλη την οικογένεια πλέον από πόσα μέλη αποτελείται. Δεν είναι ότι και με τον ΑΜΚΑ έχουμε αρκετά από αυτά τα στοιχεία. Ολοκληρώνεται πλέον το σύστημα, δένεται όλη η σχέση τη οικογένεια με τα παιδιά. Και η φυσική να ρωτήσω για κάτι άλλο τώρα που καταλαβαίνει ότι αυτά είναι ερωτήματα ενό ανθρώπου ο οποίο δεν ξέρει πώ λειτουργεί το σύστημα. Θέλει να πούμε μια καλημέρα και να ρωτήσει τον κύριο Δημήτρη Μέρκο. Που είναι μέλος που έχει εδωή και τα γνωρίζει καλύτερα, οπότε θα μας εξηγήσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Μέρκο. Καλή σας ημέρα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τον οποίο θα θέλαμε να ρωτήσουμε. Μέλος της διοίκησης. Μέλος της διοίκησης, εντάξει. Τον οποίο θα θέλαμε να ρωτήσουμε, κύριε Μέρκο, εσείς τώρα όλο αυτό πώς θα το χρησιμοποιήσετε, πού θα σας φανεί χρήσιμο? Γιατί ένα 12, ξέρετε, για κάποιους οι οποίοι είναι και λίγο συνωμοσιολόγοι, σου λέει νάτα, ήρθε το χάραγμα για τα παιδιά μας. Πού θα το χρησιμοποιήσετε αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο φίλος ο και συνάδελφος λογιστής τα περιέγραψε με σαφήνεια, τουλάχιστον με βάση και την εικόνα που έχουμε εμείς. Είναι θετικό. Υπήρχε ένα δεδομένο ότι πάρα πολλοί γονείς και μάλιστα μέσα σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν προέκυπτη ανάγκη να τις πέψουν, να εκδώσουν αφημί στις εφορίες για τα παιδιά τους όταν υπήρχε ανάγκη να χρησιμοποιηθεί αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό να απεμπλακούν και οι υπηρεσίες και οι οικογένειες από αυτή την ταλαιπωρία. Με βάση την εικόνα που έχουμε εμείς, όπως σωστά περιγράφηκε προηγουμένως, είναι καλό να υπάρχει ένας συσχετισμός των ανήλικων με την οικογένεια, να υπάρχει μια σαφής εικόνα κτλ. Είτε αυτή έχει να κάνει με πιθανή χρήση του αφημί, αν προκύψει ανάγκη το παιδί, αν υπάρχει κάποια περιουσία στο όνομά του να υποβάλει φορολογική δήλωση, ή όταν υπάρχει αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς βρισκόμαστε στην περίοδο και στην εποχή των επιδομάτων, τα οποία διαρκώς μεταβάλλονται. Άρα θα βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, μας λέτε, κύριε Μέρκο. Ειδικά θα βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, στο κομμάτι των επιδομάτων, να γνωρίζει κάποιος την οικογένεια, τα μέλη, τις ηλικίες. Γενικά καλό είναι να υπάρχει μια σαφή εικόνα. Αν όμως μια οικογένεια δεν θέλει
θέλει να τον μπλοκάρει όλο αυτό. Μπορεί, είναι δει στο χέρι της ή όχι. Μπλοκάρει. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί το παιδί μου να παρακολουθείτε ή να παρακολουθούμε ή το τσιπάκι, όλα αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Πολλοί είναι αυτοί που μπορεί να μπουν σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Μπορεί αυτό κάποιος να το μπλοκάρει ή όχι. Εύλογο το ερώτημά σας, γιατί ακούμε διάφορα τα τελευταία χρόνια συνωμοσιολογικά όπως υπόθηκαν. Φαντάζομαι ότι είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει νομική οδός κτλ. Να σας πω, δεν να... το θεωρώ όμως ότι αυτό. Να εξηγήσουμε για τους γονείς πως η απόκτηση αφημί δεν σημαίνει. Πήρα την καμερούλα σου. Δεν σημαίνει αυτόματα και υποχρέωση φορολογικής δήλωσης, έτσι. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποχρέωση φορολογικής δήλωσης. Εδώ τώρα θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Κάνεις αφημί, δεν σημαίνει ότι κάνεις και φορολογική. Καμία δήλωση, άλλη υποχρέωση. Ωραία. Δεν δημιουργείται με την έκδοση αφημί. Και να περιουσία πούμε... μπορεί να έχει ένα παιδί στο όνομά του. Φυσικά μπορεί να αποκτήσει. Δηλαδή περιουσία. Ένα σπίτι στο οποίο να έχει. Να το γράψουν οι γονείς του. Ένα ορτεμάχη. Αλλά τότε θα πρέπει να το δηλώσει. Ωραία. Να πούμε... θα πρέπει να το δηλώσει και θα πρέπει να φορολογηθεί γι' αυτό. Τα τεκμήρια του, τεκμήρια προκύπτουν. Ωραία, μισό λεπτό. Υπόχρεος ποιος είναι σε αυτή την περίπτωση να εξυπηρετήσει τις οφειλές αυτές. Ο γονέας. Και μπορεί και πιο εύκολα να ανοίξει και ένα λογαριασμό ή να μπει, ας πούμε, το όνομά του σε ένα λογαριασμό. Και λογαριασμό να εξηγήσουμε ότι αυτή η διαδικασία γίνεται για να απεμπλέξει 80.000 οικογένειες, οι οποίες κάθε χρόνο εκδίδουν αφημί στα παιδιά τους. Αυτός είναι ο αριθμός. 80.000 οικογένειες κάθε χρόνο πηγαίνουν σε εφορίες, περιμένουν στις ουρές για να εκδώσουν αφημί στα παιδιά. Τους. Τώρα θα δίδεται αυτόματα και δεν θα δημιουργεί καμία απολύτως υποχρέωση για το παιδί και ή για τον γονέα. Σημαντικό αυτό που μας είπε εκεί, Μέρκο, και θα κλείσουμε, ο Σπύρος, ότι προσανατολίζεστε μήπως δούμε πέρα από το 12ο έτος ηλικία στα παιδιά και σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή πολύ νωρίτερα. Να τον παίρνεις στο μευτήριο, παιδί μου, να φέρεις το πρώτο έτος, σωστά, και να κλείσουμε. Αυτή είναι μια εξαγγελία η οποία αποτυπώνεται και στο χθεσινό δελτίο τύπου της ΑΔΕ, που στόχος, όπως περιγράφεται, είναι με τη γέννηση του παιδιού να αποδίδεται και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αυτές οι δυσκολίες και αυτές που περιέγραψα. Κύριε Μέρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο και σένα. Σπύρο. Πάρα πολύ. Καλημέρα.